μιλήσουμε για γυναικεία ομορφιά και μάλιστα καλλιτεχνική γυναικεία ομορφιά. Θα το κάνουμε με κάποια που, αν και τη θεωρούμε μάστερ του είδους, μας διαψεύδει. Πολύ έτοιμα σας επαναλαμβάνω και ας λένε διάφορα για μένα. Όσοι ζουν ξέρουν ότι ξεβάφομαι πολύ καλά και βάζω μια καλή κρέμα. Η Νατάσα η Θεοδωρίδου αποκαλύπτει για πρώτη φορά, Θεέ μου σχόραμε, ότι κυκλοφορεί στην αγορά βαφτικό που εκτός από make-up εξαφανίζει και άλλα πράγματα. Είναι το Photoshop, ας πούμε, μόνο βρίσκει σε μπουκαλάκι. Η ροή λόγου συνεχίζει στο περιοδικό που σηκώνουν κουβέντα. Δεν θα καταφύγετε ποτέ σε μια επέμβαση. Δεν έφευγα μόνο κάτι που δεν θα αλλίωνε το πρόσωπό μου. Οι υπερβολές μακριά από μένα. Ούτε έχω καμία πρεμούρα να εξαφανίσω τους ρυθμούς μου. Η υπόθεση της απάντησης έχει δημιουργήσει φαινόμενα αντίστοιχα αυτά της πεταλούδας. Το σινικό τείχος δέχεται κλειδονισμούς. Όσο για τις υπερβολές, μη μου λες. Ενώ η πρεμούρα εξαφάνισης ρητίδων εξαντλήθηκε στην αναφορά προϊόντος ντε μακιγιάζ που σβήνει από ό,τι κατάλαβα από ανεξίτηλη μάσκαρα μέχρι beauty marks, γνωστά και ως ελιές. Αν υπάρχει παραδείσο στο στα μάτια σου. Κάπου εδώ η πρωταπριλιά τελειώνει και μπράβο της. Μπότοξ έχω κάνει, δεν θα πω ψέμα. Το θέμα τελικά είναι πόσο χαρούμενοι είμαστε εμείς με τον εαυτό μας και με αυτό που βλέπουμε στον καθρέφτη μας. Και εγώ αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν νιώθω ότι χρειάζεται να επέμβω στο πρόσωπό μου για κάποιο λόγο. Αν και μας λείπει ένα χρονικό επίρρημα από την πρόταση αναφραστώ να επέμβω και στο πρόσωπό μου, θα δεχτεί την απάντηση.